Γεια σας αγάπες, μανούλες μου νέες, επειδή μου ζητήσατε αρκετές από εσάς και περιμένουμε πολλά παιδάκια στο κανάλι από όλη την παρέα μας μέχρι την άνοιξη μου, ζητήσατε βιντεάκι το οποίο να έχει σχέση με ρουχαλάκια για νεογέννητο και γενικά μια σειρά με βιντεάκια για νεογέννητα, οπότε αποφάσισα να κάνω για αυτό που λένε πρίκα του μωρού μάλλον και να σας μιλήσω για τα απαραίτητα κατ' εμέ πραγματάκια που πρέπει να αγοράσετε ή να αποκτήσετε γενικά, να ζητήσετε για δώρα και ποιοι είναι οι κανόνες τους οποίους θα σας πρότεινα να ακολουθήσετε. Ο πρώτος και βασικός κανόνας είναι να είναι σχετικά ομοιόχρωμα. Υπάρχει τέτοια λέξη. Να είναι όμοια τα χρώματα σε όλα τα ρουχαλάκια του μωρού και αυτό γιατί θα τα βάζετε όλα μέσα στο κλυντήριο. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να σας κινεί όταν αγοράζετε κάτι. Είναι τα χρώματα είτε να μην ξεθοριάζουν και να μην περνάνε από το ένα ρούχο στο άλλο, ώστε να μπορείτε να τα βάλετε μαζί με άλλα ρουχαλάκια και να πληθούν χωρίς να περάσουν τα χρώματα. Ή να είναι κάποια, για παράδειγμα, αυτό που λένε το μπανάλ για τα κορτσάκια ροζουλί, για τα αγοράκια μπλε, έχει τη βάση, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες, από την άποψη ότι θα τα βάζετε όλα μέσα στο πλυντήριο και θα πλένονται όλα μαζί και θα ξεμπερδεύετε και δεν θα χρειαστεί να τα ξεχωρίζετε. Από εκεί και έπειτα, πριν φτάσουμε στα ρουχαλάκια, θα ήθελα να σας μιλήσω για τα... Δεν ξέρω πώς λέγονται βασικά τα ρούχα, ούτε με ενδιαφέρει να τα μάθω στην εγκυμοσύνη πώς λέγονται, θα σας τα δείχνω, θα καταλαβαίνετε τι σας λέω. Και από εκεί και πέρα, όσοι γνωρίζετε τα ονόματα, τα επίσημα, τα ονόματα των πραγμάτων που σας δείχνω, να τα γράψετε στα σχόλια. Είναι τα πετσετάκια, τα οποία είναι πολύ μικρά, υπάρχουν διαφόρων ειδών και από διάφορες κατηγορίες στη τιμή. Μπορώ να σας προτείνω, έχω τρία είδη, έχω από τα Jumbo που είναι μια πολύ καλή ποιότητα, έχουν 50 λεπτά, μετά είναι από το IKEA που είναι ένα σετ, δεν θυμάμαι τη τιμή τους και είναι και πάλι από τα IKEA τα οποία δεν είναι στα μορουδίστικα και είναι οι πιο μεγάλες πετσιτούλες, οι οποίες είναι στα 35 λεπτά αυτά. Θα σας πρότεινα τώρα, ενώ χρησιμοποιούσα όλα τα άλλα και είχαμε και άλλα που μας δώσανε και πιο ακριβά, τώρα θα σας πρότεινα και αν έκανα παιδάκι σίγουρα θα έπαιρνα του IKEA, τα οποία είναι αυτά που είναι με 35 λεπτά, είναι μεγάλα, ενώ αυτά είναι πιο μικρά, γιατί τα χρειάζεστε. Τα χρειάζεστε τους πρώτους μήνες για να βάλετε στον ώμο σας, σηκώνετε το μωρό όταν κάνει μια γουλίτσα αφού έχει φάει και βγάζει ενδεχομένως λίγο γαλατάκι. Το χρειάζεστε για να το σκουπίζετε, το χρειάζεστε για να το βάζετε όταν είναι ξεπλωμένο το μωρό κάτω από το κεφαλάκι, το πότε και να τρέξει λίγο σαλάκι, να πέσει σε αυτό, να μην πλένετε όλα μαζί. Το χρειάζεστε γενικά για οτιδήποτε σκούπισμα έχετε γύρω από το μωρό. Οπότε θα σας πρότεινα αυτά του IKEA που είναι με 35 λεπτά και ξεμπερδεύετε και αγοράσετε καμιά δεκαριά και να έχετε να μην σας απασχολεί δηλαδή καθόλου. Οπότε θα σας πρότεινα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και τα άλλα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το μέγεθος δεν είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί και εδώ πέρα να το βάλετε σε σχέση με αυτό καλύπτει με μικρότερη επιφάνεια και το μωρό θα κουμάει το κεφάλι του και στη συνέχεια θα πέφτει. Οπότε αυτό είναι για περισσότερο καιρό, δηλαδή αυτό για μωρό-μωρό κάνει. Αλλά για να έχετε και στη συνέχεια, χωρίς να αγοράζετε 1002 πράγματα, θα σας πρότεινα του IKEA. Είναι, δεν ξέρω ποια είναι η σειρά. Είναι τέλος πάντων από τη σειρά που είναι όλες οι πετσέτες και είναι τα πιο οικονομικά με 35 λεπτά. Με ένα μαλακτικό γίνονται πάρα πολύ μαλακές και διατηρούνται έτσι. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ χοντρές, αλλά σε σχέση και με τις άλλες που είχαμε και τις πιο ακριβές, είναι ίδιο πάχος. Μετά, πολύ μιλήσαμε για ένα πετσετάκι. Λοιπόν, μετά θα σας πρότεινα να αγοράσετε αυτά τα σεντονάκια τα οποία είναι από την άλλη μεριά λαστιχένια και δεν περνάει τίποτα και γιατί τα χρειάζεστε. Τα χρειάζεστε και για μετά, τα χρειάζεστε όμως και για τους πρώτους μήνες. Ενδεχομένως να χρειαστείτε και εσείς αν έχετε πάρα πολύ γάλα να το βάζετε κάτω από το σεντόνι που θα κοιμόσαστε για να μην περνάει στο στρώμα και για το μωρό στην αλαξιέρα για, σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα να τρέξει ή οτιδήποτε να τρέξει και να τρέξει πάνω σε αυτό χωρίς να περάσει πουθενά. Δεν θα σας πρότεινα να κοιμάτε το μωρό πάνω σε αυτά, γιατί ενδεχομένως κάτω από τη μέση, δηλαδή να βάζετε το μωρό και από εδώ να είναι από πόσο του μωρού και τα ποδαράκια, ok. Αλλά σε όλο πιστεύω ότι θα ανάψει αν είναι σε όλο το σώμα, οπότε
είναι σίγουρα κάτι που χρειάζεστε, υπάρχουν παντού. Δεν ξέρω πώς λέγονται, σεντονάκια που είναι λαστιχένια από κάτω. Και έτσι με τα πείτε, θα σας καταλάβουν και θα γελάσουν και θα καταλάβουν τι εννοείται. Οπότε αυτά θα σας πρότεινα να έχετε τουλάχιστον 2-3, γιατί με ένα που θα το βάλετε για πλήση δεν βγαίνει η δουλειά. Οπότε ναι, και ένα μικρό αν δεν έχετε αλαξιέρα, η οποία είναι για λίγο μετά, την οποία θα τη χρησιμοποιείτε όταν βγαίνετε έξω, δηλαδή υπάρχουν ειδικές τσαντούλες που έχουν μέσα μία αλαξιέρα, θα σας πρότεινα να έχετε ένα τέτοιο μικρούλι και μπορείτε να το βάζετε οπουδήποτε θέλετε και να το αλλάζετε πάνω σε αυτό και σε οποιοδήποτε μπάνιο, σε οποιοδήποτε τουαλέτα, καφετέρια, μπορείτε να το αλλάξετε. Αυτό για μετά βέβαια. Μετά περνάμε στα ρουχαλάκια. Το πιο άχρηστο είναι το συστήνουν όλοι. Είναι τα γάντια, τα μουρουδίστικα. Στο νοσοκομείο μας είπαν και μας εξήγησαν ότι για νεογέννητο δεν κάνει καθόλου, γιατί όταν κλείσει η μητούλα του, για παράδειγμα, δεν έχει ακόμα τα αντανακλαστικά να αναδυνασάνει από το στόμα του, οπότε και συνήθως κοιμούνται σαν κουλουριάζονται τα μωράκια και μπορεί να κλείσουν τη μητούλα τους, οπότε μας είπαν ότι δεν κάνει, απαγορεύεται. Μας το είπαν στο νοσοκομείο, στο Ρίο, που το εμπιστεύουμε και εμπιστεύουμε τους γιατρούς εκεί. Οπότε αυτό είναι μια πληροφορία την οποία δεν την ήξερα, μας την είπαν στο νοσοκομείο και σας τη λέω και σε εσάς. Και γενικά όταν το μωρό κοιμάται είναι πάρα πολύ εύκολο να κόψετε τα νύχια του, αλλά όταν είναι πάρα πολύ μικρό, τα νυχάκια απλά δεν κόβονται, δεν μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν, αλλά φεύγουν, δηλαδή σαν πετσούλα απλά φεύγουν. Οπότε είναι ένα άχρηστο αντικείμενο το οποίο δεν έχει νόημα να το αγοράσετε. Και για όσους μένετε σε άλλες πιο ψυχρές χώρες, υπάρχουν τα body τα οποία είναι πάρα πολύ χοντρά και μπαίνει όλο το μωρό μέσα και είναι μέσα και τα χεράκια, οπότε για να παγώσει το μωρό σας έτσι και λίγο δεν το χρησιμοποιείτε. Να σας πω και το πιο σημαντικό για τα ρούχα είναι όταν σας κάνουν δώρο, είτε θέλετε να αγοράσετε τα μικρούτσικα, τα τόσα ρουχαλάκια, να μην τα αγοράσετε. Όσα ρουχαλάκια είναι για μηδέν, δηλαδή για νεογέννητα, θα σας πρότεινα να τα αποφύγετε, γιατί συνήθως γεννιούνται τα μωράκια πιο μεγάλα και μέσα σε μια εβδομάδα παίρνει το βάρος και είναι όλα τα ρουχαλάκια αυτά άχρηστα. Η Σοφία ούτε καν και γεννήθηκε, δεν χώρισε ποτέ σε αυτό το ρουχαλάκι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα σας πρότεινα να έχετε 2-3 το πολύ ρουχαλάκια τα οποία να είναι από 0 έως 3 μηνών και όλα τα υπόλοιπα και να σας τα κάνουν δώρο, να τα αλλάξετε και να τα πάρετε σε 3 έως 6 ή και ακόμα μεγαλύτερα ρουχαλάκια. Και ο λόγος είναι ότι μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα και θα σας πρότεινα να έχετε 2-3 ρουχαλάκια μικρά για να βγάλετε πάρα πολύ ωραίες μουρουδίστικες φωτογραφίες μέσα σε αυτά τα ρουχαλάκια και να το στεριάζουν και να είναι ακριβώς και να έχετε ένα κομματάκι από θησαυρό στα χέρια σας. Οπότε μόνο η αυτογράφηση θα σας τα πρότεινα. Για τη συνέχεια θα δείτε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα και χρειάζεται νομεράκια τα οποία θα είναι μεγαλύτερα. Μετά περνάμε στις καλτσούλες. Καλτσούλες επίσης είναι πάρα πολύ μικρές και όσες είναι πάρα πολύ μικρές δεν θα κάνουν μάλλον στο μωρό σας. Οπότε από τις μικρές να αγοράσετε μία αν θέλετε, αν το απαιτεί το νοσοκομείο και σας είπαν ότι χρειάζεται να έχετε μαζί σας καλτσούλες, να αγοράσετε ένα ζευγαράκι και όλα τα υπόλοιπα να τα έχετε μεγαλύτερα νομεράκια. Γιατί ούτε αυτά που τα αγοράσαμε τότε δεν τα φόρεσε ποτέ η Σοφία. Μετά για τα ρούχα αυτά καθ' αυτά είναι... Τι να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα πιο βολικά είναι αυτά τα οποία ανοίγουν παντού. Δηλαδή ανοίγουν μέχρι το τέλος και είναι με κουμπάκια. Σίγουρα έχετε δει, δηλαδή το ανοίγετε όλο και ανοίγουν και τα ποδαράκια. Αν είναι το πρώτο σας μωρό, χρειάζεστε μόνο τέτοια και ο λόγος είναι ο εξής, γιατί όταν βλέπετε κάτι τόσο μικρό και αν δεν είχατε όπως εγώ, δεν είχα καμία εμπειρία από παιδάκια, μου φαινόταν πολύ παράξενο το να περνάω το κεφαλάκι του στην μικρή τρυπούλα που έχουν για το λαιμό. Οπότε αυτά είναι που με σώσανε, να τα κοιτάξετε και είναι αυτά που προτείνω σε όλους και σε όλες τις φίλες μου. Είναι για τους πρώτους μήνες το πιο κατάλληλο ρουχαλάκι και υπάρχουν αντίστοιχα κοντομάνικα τα οποία κουμπώνουν από κάτω. Δεν ξέρω, ό,τι σας βλέψει, απλά να σας πω ότι αυτό το σχέδιο ρούχου με βόλεψε πάρα πολύ και το προτείνω σε όλους, γιατί ειδικά για πρώτο παιδάκι είναι πάρα πολύ βολικά και δεν φοβόσαστε. Και είναι και αυτά βλέπετε που ανοίγουν και καλά έτσι, αλλά και πάλι για νεογέννητο για τους πρώτους 3 μήνες,
Εγώ φοβόμουν προσωπικά, οπότε μην αγοράσετε μόνο τέτοια ρουχαλάκια και στη συνέχεια δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και υπάρχουν και προς το τρίμηνο που βάζουμε τα παιδάκια και ξαπλώνουν την κυλίτσα και όλα αυτά, που είναι μπροστά κανονικά, δεν έχουν τίποτα, και πίσω έχουν αυτά τα κουμπάκια, που είναι συνήθως πιο πολύ για βόλτα, αλλά όταν είναι το μωράκι ξαπλωμένο, κοιμάται, δεν κοιμάται, τέλος πάντων αυτά είναι τα πιο βολικά. Μετά, να δείτε γενικά στα ρούχα, να προσέξετε οι ραφές, να είναι καλές, δηλαδή να μην υπάρχουν κλωστούλες, να μην υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να τυλιχθεί γύρω από το δαχτυλάκι του χεριού, του ποδιού, να μην ενοχλεί το παιδάκι σας και να ξέρετε ότι κάποιες φορές τα παιδάκια κλαίνε, γιατί στη κυλίτσα ήταν όλα πολύ άνετα και ξαφνικά τους φοράμε ρούχα και τους φαίνεται παράξενο και ενδεχομένως να το ενοχλούν κάποιες ραφές, οπότε σε διάφορα τέτοια, ακόμα και στα σκουφάκια και στα καπελάκια, θα σας πρότεινα να τα γυρνάτε ανάποδα, με αποτέλεσμα οι ραφές που κανονικά θα έπρεπε να είναι έτσι σε αυτό το παπουτσάκι, να το πω, το γύρναχα ανάποδα και οι ραφές ήταν έξω, οπότε το παιδάκι ένιωθε μόνο αυτήν την ραφή, οπότε δεν το νιώθε καθόλου και ήταν πάρα πολύ άνετα. Μετά σκουφάκια, εξαρτάται βέβαια και από την εποχή που θα γεννήσετε και εξαρτάται και από το μέρος που θα γεννήσετε, οπότε να ρωτάτε και εκεί και συνήθως θα σας πρότεινα να ρωτήσετε ή το γιατρό σας ή στο νοσοκομείο τι προτείνουν να έχετε για εκείνη τη χρονική περίοδο που θα έχετε γεννήσει το μωράκι σας και να δείτε πόσα ρουχαλάκια τέτοια χρειάζεστε. Και χρειάζεται σίγουρα και σκουφάκια, είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας, θα εξαρτηθεί το πόσο παχύ είναι το ύφασμα, αλλά σκουφάκια θα χρειαστείτε γιατί συνήθως τα μωράκια κρυώνουν από το κεφαλάκι και γενικά κρυώνουν, περισσότερα από ότι εμείς, οπότε χρειάζεται μια ένα ελαφρύ καλυματάκι, ειδικά τις πρώτες μέρες που θα το έχετε γεννήσει. Και μετά να περάσουμε στις πάνες. Οι πάνες υπάρχουν υφασμάτινες, οι οποίες εφόσον έχετε διαβάσει και έχετε ενημερωθεί για όλες τις πληροφορίες γύρω από τις υφασμάτινες πάνες, αν το έχετε αποφασίσει να τις αγοράσετε από νωρίς, γιατί στη συνέχεια πιστεύω ότι αν ένα μήνα περάσετε με κανονικές πάνες μίας χρήσης, μην τις λέω αν περάσετε ένα μήνα με τις πάνες μίας χρήσης, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να περάσετε στις άλλες. Αλλά κάτι σε σχέση με αυτές τις πάνες, να ξέρετε ότι το νουμεράκι που έχουμε εμείς το 1, που είναι από τις πρώτες πάνες της Σοφίας, που είναι το 1, χρειάζεστε πάρα πολύ λίγες, γιατί μετά θα περάσετε πάρα πολύ εύκολα στο 2, είτε αν το μωρό σας είναι μικρούτσικο, να περάσετε στο 1 πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε το μικρό νούμερο από το οποίο ξεκινάτε, να μην αγοράσετε πάρα πολλές πάνες, backup συνήθως που αγοράζουν πάρα πολλές μανούλες. Και στη συνέχεια ένα κολπάκι που δεν γίνεται με αυτή την πάνα, δεν έχω κάποια άλλη πάνω να σας δείξω. Έχω, μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, λοιπόν, να σας δείξω σε μια... Ούτε σε αυτή γίνεται. Ούτε στη μεγαλύτερη γίνεται. Είναι στην πάνω, νομίζω, νούμερο 2 ή 3. Όταν τα μωράκια πια είναι λίγο μεγαλύτερα και κάνουν πολύ συχνά κακά, υπάρχει εδώ, στην πάνω, στο πίσω μέρος δηλαδή, υπάρχει ένα σαν καλυματάκι το οποίο είναι μέχρι εδώ. Και ένα κολπάκι για να μην βγαίνουν τα κακά στα ρούχα είναι να το ξεκολλήσετε. Δεν έχω μια κατάλληλη πάνω να σας το δείξω, νομίζω ότι είναι στο νούμερο 2, αυτή είναι νούμερο 4. Είναι είτε στο νούμερο 2 ή στο νούμερο 3, που η πάνω συνήθως είναι έτσι και είναι χαζωμένο αυτό το μέρος. Οπότε το ξεκολλάτε και δημιουργείται κάτι σαν τσεπούλα, με αποτέλεσμα τα κακάκια όταν είναι ξαπλωμένα να μπαίνουν εδώ μέσα και να μην βγαίνουν στο ρούχο. Είναι ένα κολπάκι το οποίο δεν το ήξερα, οπότε σας το λέω. Αυτά σε σχέση με ρούχα, απλά σε σχέση με την άνεση της μαμάς θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα να πάρετε ένα σλινγκ το οποίο θα σας λύσει τα χέρια. Πραγματικά θα σας λύσει, κορίτσια, τα χέρια, και σλινγκ είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ανεξάρτητα από οτιδήποτε, ότι είναι η ιδεολογία των hippie. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι πάρα πολύ βολικό το σλινγκ,
πάρα πολύ χρήσιμο το Slink. Το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Όσοι έχουν δει από μένα κοντά το Slink, πώς το φοράω και πόσο το έχω φορέσει και πόσες ώρες ατελείωτες έχει περάσει η Σοφία μέσα, όλοι έχουν αγορά Slink και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Υπάρχει με τα δαχτυλίδια, υπάρχει το απλό δηλαδή που το τυλίγεται. Εγώ είχα ένα ήδη ραμμένο και ήταν σαν κουκούλι. Αν βρω φωτογραφία παλιά δική μας, θα σας βάλω εδώ τη φωτογραφία. Απλά να ξέρετε ότι μέχρι να κάθεται το μωράκι μόνο του κανονικά οπουδήποτε, όπως πάντων σε μια καρεκλίτσα, απαγορεύεται να το καθίσετε σε sling. Είναι πάντα ξαπλωμένη, γιατί μπορεί να δημιουργήσετε πρόβλημα στη σπονδυλική του στήλη. Να είναι πάντα σε οριζόντια θέση, απλά να το έχετε εδώ κάτω από το στήθος σας και το θυλάζετε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Τέλος με τα ρουχαλάκια. Σεντονάκια και αυτά ήμουν πάντα της άποψης να παίρνετε κανονικά σεντονάκια που είναι για κρεβατάκι, αυτό που είναι μέχρι 4 χρονών. Να μην έχετε μικρά κρεβατάκια, μικρά σεντονάκια με τα μεγαλύτερα. Πάντα ήμουν της άποψης να παίρνετε κατευθείαν τα κανονικά που θα τα κρατήσετε μέχρι 4 χρονών που θα είναι το παιδάκι, όπως με τη Σοφία. Αυτά με τα πρώτα ρουχαλάκια του μωρού. Ελπίζω κάπως να σας βοήθησα. Γιατί όταν γέννησα εγώ τη Σοφία δεν ήξερα καθόλου να άσχετη με όλα αυτά τα μουρουδίστικα και όλα αυτά τα μαμαδίστικα. Οπότε αν είσαστε κι εσείς έτσι, πιστεύω ότι κάπως σας κατατόπισα σε σχέση με τα ρούχα, τι είναι σημαντικό, τι όχι. Και από εκεί και πέρα δείτε και άλλα βιντεάκια, τα οποία θα μπορείτε να βρείτε, πιστεύω, πάρα πολλά βιντεάκια, πάρα πολλά blog τα οποία σχολιάζουν διάφορα τέτοια, υπάρχουν πάρα πολλά chat με μανούλες που ανταλλάσσουν απόψεις και γνώμες σε σχέση με τα ρουχαλάκια και με όλα που αφορούν τα μωράκια. Αυτά, σας εύχομαι να γεννήσετε υγεία στα παιδάκια, να τα γεννήσετε όμορφα, να περάσετε αυτή την εμπειρία ευχάριστα και να είσαστε όλες καλά, σας φιλάω και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βιντεάκια. Φιλάω και πολλά, γεια σας! Επίσης ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει στην iHerb, όσοι είσαστε υπέρ φάσκιωμα, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά όταν γεννήθηκε η Σοφία δεν το ήξερα και την τύλιγα σε ένα σεντονάκι το οποίο μου έστειλαν από την Ουκρανία. Υπάρχουν τα τετράγωνα, τα οποία θα τυλίγεται στην ουσία, θα τυλίγεται σε τριγωνάκι και μετά τυλίγεται τα μωρά σας, αλλά υπάρχουν και αυτά που είναι ήδη έτοιμα και βάζετε το μωράκι μέσα και το τυλίγεται, θα σας δείξω σε φωτογραφία, αλλά θα σας αφήσω link κάτω για να δείτε στην iHerb ότι υπάρχουν και αυτά. Ενδεχομένως να σας βολέψουν, τουλάχιστον για τις νυχτερινές ώρες σίγουρα θα τα δοκίμαζα, όταν η Σοφία είναι μικρή, αν ήξερα ότι υπάρχουν. Και αν έχετε δοκιμάσει ήδη κάτι τέτοιο, θα σας είμαι ευγνώμων και εγώ και τα υπόλοιπα κορίτσια, να αφήσετε το σχόλιά σας αν σας άρεσε τελικά ή όχι αυτό το στυλ του βραδινού ύπνου που το βάζετε μέσα σε αυτά τα κουκούλια. Αυτά.